Τις πόρτες τους ανοίγουν από σήμερα οι εκκλησίες όλης της χώρας για να υποδεχθούν τους πιστούς, αλλά αποκλειστικά και μόνο για ατομική προσευχή και πάντα υπό αυστηρά μέτρα υγιεινής και προστασίας. Από την μεθεπόμενη Κυριακή, 17 Μαΐου, οι ναοί θα δέχονται πλέον τους πιστούς σε λειτουργίες αλλά και σε όλες τις θρησκευτικές τελετές. Καλησπέρα σας, Πανοσιολογιώτατε. Βρισκόμαστε έξω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από σήμερα πλέον 4 του Μάη, επίσημα όλοι οι ναοί της Ελλάδος ανοίγουν τις πόρτες τους να υποδεχτούν τους πιστούς μόνο για ατομική προσευχή. Τι ισχύει από σήμερα και ποια τα μέτρα γενικά, να μου πείτε τα βασικότερα, τα πιο θεμελιώδη, τα μέτρα υγιεινής και προστασίας που προβλέπονται και επιβάλλονται από σήμερα. Καλησπέρα κύριε Σιμόπουλε. Πράγματι από σήμερα, σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις συστάσεις Ιεράς Συνόδου, ανοίξανε ξανά τις πόρτες τους για ατομική προσευχή και για προσκύνημα οι ιεροί ναοί της πατρίδας μας. Μετά από μια μακρά περίοδο όπου οι ναοί μας ήταν κλειστοί, από σήμερα, 4 του μηνός, και μέχρι τις 16 ισχύει αυτό το καθεστώς. Δηλαδή οι ναοί θα παραμένουν ανοιχτοί για ατομική προσευχή στους πιστούς, σε όποιον επιθυμεί φυσικά. Θα ισχύει από την 17η, την Κυριακή, τη μεθεπόμενη και μετά. Από τη μεθεπόμενη Κυριακή έχει ανακοινωθεί ότι θα ανοίξουν οι εκκλησίες μας και για την κοινή λατρεία, η οποία τελείται βέβαια και τώρα, αλλά και κλεισμένων των θυρών. Από την Κυριακή των Βαΐων τελούνται όλες οι θείες λειτουργίες, αλλά και κλεισμένων των θυρών παρουσία μόνο του απαραίτητου προσωπικού, δηλαδή 4 ατόμων, του ιερέα, του ιεροψάλτη, του νεοκόρου και ένας δεύτερος ιεροψάλτης ή κάποιος επίτροπος. Αυτά ισχύουν μέχρι τις 16. Από τις 17 και μετά θα ανοίξουμε τους ναούς για να μπορέσει να συμμετέχει ο κόσμος στην κοινή λατρεία, κάτι το οποίο στερήθηκε εδώ και πολύ καιρό. Για να φτάσουμε στο διατάφτα και σε ό,τι αφορά τους πιστούς εδώ της ενορίας μας, στην Αλεξάνδρεια, από ό,τι πληροφορούμαστε έως από 500 τετραγωνικά εμβαδού και άνω, εάν ο ναός, ο μέγιστος αριθμός ατόμων είναι 50. Εάν ισχύει αυτό και εάν υπάρχει ενημέρωση, παίρνοντας για τον κάθε πιστό από τώρα και για τις επόμενες μέρες, το πώς θα συνεχίσει να προσεύχεται ή και μελλοντικά να συμμετέχει στις λειτουργίες. Ναι. Πράγματι, από τις 17 και μετά θα μπορεί να προσέλθουν οι πιστοί στην Εκκλησία, αλλά υπό κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Καταρχάς ισχύουν οι κανόνες υγιεινής έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή μπαίνοντας στο ναό, όπως βλέπετε και εσείς. Βλέπουμε ότι υπάρχει αντισηπτικό. Υπάρχουν δύο σταθμοί, λέει η κυβερνητική απόφαση αντισηπτικού, και δύο κάδοι όπου θα γίνεται η απόρριψη γαντιών ή μασκών σε όσους επιθυμούν να φέρουν αυτά. Αν και όπως λέει η κυβερνητική απόφαση, η Κία η τελευταία στις 2 Μαΐου που κυκλοφόρησε, δεν συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας μέσα στους ιερούς ναούς. Επίσης, οι αποστάσεις των πιστών μεταξύ τους θα είναι 1,5 μέτρο με 2, 1,5 παίρνουμε, και ανά 10 τετραγωνικά ένας πιστός. Στους ναούς βέβαια που είναι μεγαλύτεροι από 500 τετραγωνικά όπως είναι ο δικός μας, ο ανώτερος αριθμός πιστών θα είναι 50. 50, αυτή είναι και η πληροφόρησή μας. Υπάρχει συγκεκριμένο ορισμένο άτομο εκ της διευθύνσεώς σας που θα ελέγχει όλη αυτή την κατάσταση? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Στην είσοδο, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι επειδή ο αριθμός 50 είναι ελάχιστος και μάλιστα για μια πόλη σαν τη δική μας και μια ενορία σαν τη δική μας, θα αναγκάσουμε να προσαρμόσουμε διαφορετικά το πρόγραμμά μας. Δηλαδή, κάθε Κυριακή θα τελούνται 2 θείες λειτουργίες, ούτως ώστε να μπορούν να εκκλησιάζονται όσο δυνατόν περισσότεροι πιστοί. Με ποιες ώρες οι δύο λειτουργίες αυτές? Η πρώτη θα ξεκινάει στις 8 η ώρα και η δεύτερη στις 9.30 ή 10. Αυτό θα το δούμε, θα δούμε και τι θα μας πει ακριβώς και η Ιερά Μητρόπολη. Πάντως νομίζω ότι στις 10 θα τελείται μόνο η Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος
θα τελείται μαζί με τον Εσπερινό από το Σάββατο το απόγευμα. Το Σάββατο το απόγευμα. Και αυτό γιατί για να μειώσουμε τις ώρες της ιερής ακολουθίας της Κυριακής, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε στον ίδιο χρόνο δύο θείες λειτουργίες. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα κάποιος να παρακολουθήσει, να μετέχει στη Θεία Λειτουργία, αλλά έξω από τον ναό. Θα δείτε τις επόμενες μέρες θα κάνουμε ειδικά σημάδια όπου θα καθορίζονται οι αποστάσεις στο προάβλιο του ναού και θα μπορεί να παρακολουθεί απ' έξω. Φυσικά θα υπάρχουν τα ηχεία, τα μεγάφωνα, τα εξωτερικά ανοιχτά, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι θα εκκλησιάζονται εκτός του ιερού ναού να μπορούν να ακούνε. Άρα θα γίνεται και υπαίθριος εκκλησιασμός. Ναι, στο βαθμό που υπάρχουν πιστοί που θέλουν να παρακολουθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, μέσα στο ναό, όπως θα δείτε μπαίνοντας, ήδη εμείς βγάλαμε όλα τα καθίσματα, έχουμε αφήσει μόνο τα καθίσματα στα οποία θα μπορούν να κάτσουν οι πιστοί, 1,5 μέτρο απόσταση από το καθένα. Και επίσης για την τάξη θα είναι υπεύθυνη η Εκκλησιαστική Επίτροπη, δηλαδή τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατί μιλάμε από σήμερα 4 Μαΐου μέχρι και την 16η του μηνός, ποιες ώρες είναι που μπορεί να προσέρχεται ο πιστός για την ατομική του προσευχή? Στον δικό μας τον ναό μπορούν οι πιστοί να έρχονται από τις 7.30 που ανοίγει ο ναός μέχρι τις 12 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 5.30-6 έως τις 8 περίπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει από μόνη της. Έτσι. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Μόνο αν θέλετε να συμπληρώσω κάτι, θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ. Είπατε πώς θα ενημερώσουμε τους πιστούς. Ήδη εμείς μέσα και από την ευκαιρία που μας δίνεται ενημερώνουμε, αλλά ήδη και μέσα από τις σελίδες του Facebook αναρτήσαμε τις κυβερνητικές αποφάσεις. Περιμένουμε και τις γραπτές αποφάσεις, προτροπές της Ιεράς Συνόδου να τις ανακοινώσουμε και εκείνες, όπως επίσης περιμένουμε και αυτές οι οποίες θα εκδοθούν για την 17η και μετά. Και επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω αυτό όλους τους χριστιανούς μας οι οποίοι θα προσέλθουν αυτό τον καιρό στον Ιερό Ναό και αργότερα, είναι πολύ βασικό να τηρήσουμε τα μέτρα για να μην έχουμε προβλήματα, μην μπούμε δηλαδή σε μια διαδικασία να αναγκαστούν ξανά να ξαναπεράσουμε αυτά που περάσαμε το προηγούμενο διάστημα. Αν είμαστε τυπικοί, έστω και αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι λίγο υπερβολή όλα αυτά. Κατανόηση από όλους μας για να μην είμαστε τυπικοί, λοιπόν, για να μην έχουμε προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.